Τα ιδιωτικά κανάλια είναι η πρώτη. Σίγουρα είναι η πρώτη, η οποία κιόλας έμεινε πάρα πολλά χρόνια στον πρωινό καφέ και κάποια στιγμή έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι είχε ένα αγαπημένο νησί. Τώρα, ποια ήταν η σύνδεσή της, δεν τη θυμάμαι. Τη Σύφνο, ναι. Η σύνδεσή της με τον νησί, λέω, δεν θυμάμαι. Είχε σχέση μαμά της, είχε κάποιο σπίτι εκείνη εκεί. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Και ήξερα ότι κάποια στιγμή ήθελε να φύγει και να ζήσει στη Σύφνο. Έχω να την δω από κοντά, μάλλον. Θα το συζητήσουμε μαζί. 15 χρόνια, 17, 16, δεν ξέρω. Δεν την ξαναπέτυχα και πουθενά. Είναι πάνω από 16. Εγώ δεν την πρόλαβα όταν ήρθα σε σένα, δηλαδή που είμαι 16 χρόνια. Άρα είναι παραπάνω από 16. Ξέρεις τι έγινε. Όταν πέθανε ο Γιώργος ο Λουκανίδης, γιατί μέχρι τότε είχαμε τρεις γυμναστές στον πρωινό καφέ. Ήταν ο Γιώργος, η Σούζαν και η Γιάννα. Όταν πέθανε ο Γιώργος στην δεύτερη σεζόν του πρωινού καφέ το καλοκαίρι, που ήταν για μας ένα πολύ μεγάλο σοκ, για όλους μας, έναν τόσο νέο παιδί να φύγει τόσο ξαφνικά από τρακάρισμα, δεν οδηγούσε εκείνος, ήταν συνοδηγός, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Είχαμε σοκαριστεί τόσο πολύ που το σκεφτόμασταν, το συζητάγαμε πολύ σοβαρά αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη γυμναστική, γιατί ο Γιώργος ήταν, καταρχήν ο Γιώργος ήταν από την αρχή, ήταν πριν από μένα εννοώ, ήταν με τη Ρούλα, με την Ελένη την Πετρουλάκη και με την Πόπη μετά, ήταν χρόνια στον καφέ. Και ήταν ένα παιδί πολύ εξωστρεφής, πολύ γλυκός, πολύ δοτικός, πολύ... Σταύρο, πες και εσύ τον έζησες πιο πολλά χρόνια από μένα. Καλός χαρακτήρας και πολύ ζωντανό παιδί, πολύ, πολύ, πολύ ωραίος ήταν ο Γιώργος Λουκανίδης. Λοιπόν, τότε θυμάμαι, γιατί πάνε και 20 χρόνια τώρα από τότε. Δηλαδή, ο Γιώργος πρέπει να πέθανε το 97 το καλοκαίρι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήμουν 2 χρόνια στον καφέ. Το σκεφτόμασταν πάρα πολύ αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη στήλη, πώς θα νιώθουμε. Δηλαδή, νιώθαμε όλοι περίεργα. Δηλαδή, μπαίναμε στο πλατό και περιμέναμε να τον δούμε. Ακούγαμε τη φωνή του. Πώς να σου πω, ήταν πολύ έντονη η παρουσία του. Και κυρίως ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν είχε κανείς να πει κάτι για αυτό το παιδί. Ούτε οι κοπέλες του, ούτε η παρέα του, ούτε οι συνεργάτες του. Κανένας τίποτα. Ήταν πολύ καλός ο Γιώργος. Τέλος πάντων, νομίζω λοιπόν ότι τη γυμναστική την κρατήσαμε κανένα χρόνο ακόμα. Θα μας πει η Σούζαν αν είχε μείνει αυτόν τον ένα χρόνο χωρίς τον Γιώργο. Θυμάμαι ότι είχαμε φέρει τότε και την... Αχ, ποια γυμνάστρια, ένα ψηλό κορίτσι. Τη Σοφία Παθέκα. Σοφία Παθέκα. Σοφία Παθέκα. Και μετά από αυτό τη σταματήσαμε και τη γυμναστική. Από εκεί και μετά τη Σούζαν την έχασα. Έφυγε, δεν ξέρω τι έκανε. Κάποια στιγμή την ξαναείδα, είχε περάσει κάποια στιγμή βόλτα από την εκπομπή. Δεν θυμάμαι γιατί, να μας δει. Και μετά χάφαντη. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, πού είναι αυτή η γυναίκα. Είχα μάθει τα νέα της, νομίζω είχε παντρευτεί στην Αμερική, ξέρω ότι είχε κάνει ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι. Και τίποτα. Και τίποτα, ναι. Λέω, δεν ψάχνουμε να τη βρούμε, να δούμε τι κάνει αυτή η κοπέλα. Είχα μάθει νέα.